Πείτε τον. Μισό λεπτάκι. Πάμε. Μισό. Παιδιά. Έτοιμοι είμαστε. Περιμένεις κάποιο. Καλήξη. Γράψε το κύριο Μαρτίνης που είναι το ελληνικό. Εντάξει. Ο, τώρα ξεκινάει. Τώρα. Εντάξει. Έλα πάμε. Θα ρωτήσουμε για το συμπόσιο, πώς του φάνηκε που μίλησε τόσο κόσμο. Primeiro, falar para um auditório com esta dimensão, com muita gente ligada ao futebol, é sempre um prazer falar de futebol. Ainda por mais neste espaço idílico, como é o Museu da Acrópole, absolutamente fantástico. E quero agradecer pelo convite. E acho que foi uma experiência, a primeira experiência a nível internacional, a falar numa língua completamente diferente, mas foi uma experiência que eu guardo como muito positiva. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για την πρόσκληση που βρέθηκε σε αυτόν τον ιδηλιακό χώρο σήμερα σε ένα τόσο σημαντικό συμπόσιο, το οποίο έχει τεράστια επιτυχία, έχει με πάρα πολύ κόσμο από πολλά μέρη της Ελλάδας. Ήταν η πρώτη του εμπειρία που μίλησε για αυτό το πρόσκληση σε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα έξω από τη χώρα του. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την παρουσία του κόσμου, από την εμπειρία που είχε, από το χώρο κυρίως στον οποίο διεξήχθηκε το συμπόσιο και γενικότερα έχει αποκομίσει μονοθετικά. Πού είστε με την παστολή που δεν Πιο χαμηλά δεν υπάρχουν για να φέρετε. Γιώργο. Σέντεσαι με Γιώργο μας κόμματο. Ακή ενώ κάμπο. Τρένο. Κάμπο. Μας πήγε μια κουβέντα λίγο επειδή έχει αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας. Βέβαια λείπουν πολλοί παίχτες. Κυρίως για την κλήρωση της ερχόμενης εβδομάδας για τα προκριματικά. Acho que a equipa está a trabalhar bem, com muita gente jovem, como é evidente. Era algo que nós já tínhamos planeado, estava preparado. É evidente, temos muito trabalho pela frente, falta muita gente. Mas até o momento da semana de trabalho foi muito importante também, deu para conhecer alguns jogadores que também estavam emprestados. Alguns que eu não conhecia, os casos, por exemplo, do Cuipa, que eu não conhecia. O Cuipa, o ponto de lança, e os miúdos que têm evoluído muito numa semana connosco. É importante estes momentos. Όπως είπες, λείπουν πάρα πολλά παιδιά από την προπόνηση. Δουλεύουμε κυρίως με τους νέους. Είναι όμως κάτι που το ξέραμε και το περιμέναμε. Είχαμε λοιπόν αποφασίσει αυτή την εβδομάδα να είναι κυρίως εβδομάδα γνωριμίας με τους παίχτες μας που ήταν ιδανικοί σε άλλες ομάδες. Κάποιους που δεν τους ήξερα σχεδόν καθόλου ή με τους πολύ μικρούς. Ήταν μια ευκαιρία να τους γνωρίσουμε, να δουλέψουμε μαζί τους. Πολύ θετική αυτή η εβδομάδα. Όμως περιμένουμε και τους υπόλοιπους γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ.